ήταν πατριώτησα, γεννημένη πατριώτησα. Υπερήφανος άνθρωπος στην ευθύνη, αλλά ο γεμάτος καλοσύνη, αγάπη. Και αυτή η αγάπη που είχε μέσα της για τον κόσμο, για τα παιδιά, για τον κόσμο, για τους φτωχούς, για τα όλα, ήταν μια άουρα, μια άουρα έβγαινε από μέσα της αγάπης που την έκανε τόσο πολύ μεγάλη. Ούτε είχαμε σκοπό να κάνουμε, πώς το λένε, κατασκοπία, ή να κρύβουμε Εγγλέζους, ήρθαν μόνο αυτά τα πράγματα. Εμένα με συνέλαβαν στις 29 Μαΐου, δηλαδή μου είχαν ένα μήνα που είχαν μπει σχεδόν. Και μας πήγαν στο μετοχικό ταμείο στρατού. Εκεί με παρέλαβαν, με βασάνισαν, αρχηγός Γκεστάπου ήταν το Χάρτμαν, στο στομάχι μου αιμορραγούσε τα χτυπήματα, το πλευρό μου, τα δόντια μου, το αυτί μου είχε πιστεί. Σε μια στιγμή άκουσα φωνές από το διπλανό δωμάτιο, φαίνεται βασάνισαν τον άνθρωπο αυτό και άρχισαν να αποδηλίζουν έπιπλα. Κάτι τέτοιο ήταν. Σηκώθηκε ο Χάρτμαν και έτρεξε στην μεσόπορτα αυτή και μπήκε σε άλλο δωμάτιο και την έκλεισε πίσω του. Και έμεινα μόνος εγώ στο γραφείο. Εκείνη την ώρα μου ήρθε σαν να στραπεί μια σκέψη. Και βγαίνω και στο διάδρομο ήταν οι Γερμανίδες, εργάτες, γεμάτοι στο διάδρομο. Ανακατεύουμε εκεί και κατεβαίνουν τις σκάλες από το δεύτερο πάτημα που ήταν απάνω. Ήρθα και τις τελευταίες σκάλες, τις εξωτερικές. Και βγήκα και μπήκα στην πρώτη πόρτα που βρήκα μπροστά μου. Κατάφερα, παρόλο την κατάστασή μου, να τηλεφωνήσω στην Περγαντή, την οικογένεια που ήταν απέναντι από το σπίτι μας και φίλοι μας, και της λέω: Γιώργος, έφυγα και πες, αν δεις τη μητέρα μου, πες ότι είμαι καλά και θα έρθω σε επαφή μαζί της. Και έτσι από τότε άρχισε η περιπέτεια να κρύβομαι από σπίτι σε σπίτι. Πήγα στο Ματαράγκα του καθηγητή των μαθηματικών, τον Τάκη του Ματαράγκα, ο οποίος με έβαλε στο γραφείο του. Αργά το βραδάκι, κατά τις 9 η ώρα, 10, ήρθε και η μητέρα μου. Και η οποία μόλις με είδε σε αυτά τα χάλια, συγχύστηκε πάρα πολύ. Με αγκάλιαζε όλη την ώρα στην αγκαλιά της, προσπαθούσε να μου δώσει θάρρος και όλα αυτά. Τους λέω, εγώ είχα θάρρος, γιατί είχα γλιτώσει από αυτούς. Πώς να σου πω, αλλά υπέφερα πολύ από πόνους. Η αρχή ήταν ακριβώς τη ημέρα που έμπαιναν οι Γερμανοί στην Αθήνα μέσα. Έξω από το σπίτι μας ήταν ένα μεγάλο οικόπεδο, η γωνία ήταν άδεια. Και εκεί πέρα ήταν ένας Βρετανός. Ήταν από το εξατλητικό σώμα των Εγγλέζων που ήρθαν μόλις μας χτύπησε οι Γερμανοί, ήρθαν οι Εγγλέζοι εδώ να βοηθήσουν. Και όταν άρχισε να καταραίει το μέτωπο, με κάποιον τρόπο, είτε πότε με τα πόδια, πότε δεν ξέρω πώς, ήρθε στην Αθήνα. Πεινασμένος, αξίριστος. Τον εκρύψαμε αυτόν. Ναι. Τον κρατήσαμε μερικές μέρες σπίτι μας. Αλλά μετά αυτός μας έφερε άλλους δύο. Οι άλλοι φέραν άλλους και ξαφνικά βρεθήκαμε στα χέρια μας να έχουμε Βρετανούς. Να τους περιποιούμεθα και να μην ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Και η μόνη έξοδος να βγούμε από αυτό ήταν να βρούμε καΐκια, να βρει η Λένα Καραγιάννη, η μητέρα μου, να βρει καΐκια να τους στέλνουν. Άλλους στέλνανε στην Τουρκία και άλλους στέλνανε στην Αίγυπτο. Now for a report from Egypt. Go ahead, Cairo. Τέλη Ιουλίου ήταν η αρχής Αυγούστου που αυτή η αποστολή έφτασε στο Κάιρο. Ήμουν στο σπίτι των αδερφών Βούρου, κάπου εκεί στον Άγιο Λουκά. Εκεί πέρα ήρθε η μητέρα χαρούμενη, γιατί επί 2 εβδομάδες περίπου στεκόταν πάνω από το ραδιόφωνο που θα γινόταν εκπομπή του Καϊρού
του BBC. Και το σύνθημα είχε συνοηθεί με τους Βρετανούς, είναι όταν φτάσουν εκεί να πούνε Jackson, Jackson, Jackson. Το Jackson, Jackson, Jackson μας ακούσε, αλλά ακούσαμε και κάτι άλλο που είπαν ευχαριστούμε το άρωμα. Η μητέρα από τη χαρά της που έφτασε επιτέλους και έφτασαν καλά τα παιδιά αυτά, όταν συναντήθηκα μαζί της, έλαμπε από τη χαρά της. Ήρθε, όταν συναντηθήκαμε εκεί και μου το είπε, με είχε αγκαλιάσει, ήταν μόνο που δεν πηδούσε από τη χαρά της. Ότι έφτασε η αποστολή στο Κάιρο. Ήταν μια από τις ωραίτερες μέρες της ζωής της ήταν αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή με τον καπετάν Κρισίνη. Μετά ήταν του καπετάν Φαφούτη, του Μαμπαλάκη και έτσι τρία καΐκια πηγαίναν και ερχόντουσαν από κάτω. Όλα τα χρήματα της οργανώσεως ήταν από την τσέπη τη δικιά μας. Μάλιστα η μητέρα μια φορά σε ένα από τα καΐκια που έφευγε ζητήσανε επιπλέον βενζίνη ή πετρέλαιο, δεν θυμάμαι τι, ένα από τα δύο, και δεν είχε πριν τα χρήματα τους, τα είχε δώσει όλα και έδωσε ένα μονόπετρο που είχε για να συμπληρώσουν τις βενζίνες που πρόκειται να φύγουν. Ο πατέρας είχε φαρμακαποθήκη, είχε το μαγαζί στον Πατησίων 16, στο Αφέξι. Και τότε ήταν το μοναδικό, με το πιο μεγάλο αρωματοπωλείο της Αθήνας. Και έφερε με τα πρώτα στήλες, έφερε αρώματα, ωραία αρώματα. Στο μαγαζί η μητέρα κατά τη διάρκεια της κατοχής το είχε μετατρέψει σε αρχηγείο. Εκεί δεχόντουσαν τους δίθεν πελάτες, δίθεν ότι αγοράζαν κάτι, αφήναν τα σημειώματα, παίρνανε διαταγές, παίρνανε εντολές. Ήτανε το αρχηγείο της οργανώσεως. Τότε είχε αρχίσει κυρίως μετά δράση της μητέρας απάνω στην κατασκοπία. Σε κάθε οργάνωση γερμανική, σε κάθε μονάδα γερμανική, εννοώ σε όλες τις υπηρεσίες τις γερμανικές, είχε δικούς τους ανθρώπους. Γερμανίδες, Γερμανούς και μας λέγανε τα πάντα και Έλληνες. Και πολύτιμες πληροφορίες και για τα πλοία, για τις αναχωρήσεις. Ο Σπύρος ο Κρασάς, ο οποίος ήταν ένα από τους μεγαλύτερους βοηθούς της μητέρας σε αυτό το θέμα, από το Καλάρα, πολλά πλοία ανεκτινάχθησαν στον αέρα από τον Ιταλό. Μετά ο Ζήσιμος ο Παρτίδος, ένας άλλος ήρωας της αντιστάσεως, το παλικάρι αυτό που πήγε και γράφτηκε, τον έστειλε η μητέρα να γραφεί στα SS, στη σχολή των SS. Και μετά τον πήρε ο Χόλμαν, τον πήρε για γραμματέα του γιατί μίλαγε όλες τις γλώσσες. Τον είχε στο γραφείο του το Ζήσιμο Παρτίδο, οπότε τα πάντα περνάγαν από το Παρτίδο. Κάθε κίνηση που σχεδίαζαν τα SS, τα φάτια να SS αυτά εναντίον των ανταρτών, τα γνωρίζαμε μέρες πριν. Οι πληροφορίες διδίδοντο μετά, όταν έγιναν οι ελληνικές οργανώσεις, όλες τις οργανώσεις τις ελληνικές οι πληροφορίες, ώστε να είναι βέβαιο ότι θα φτάσουν εκεί πέρα. Και στον Απόλλωνα, και στο Μίδα, και στους Βύρονες και σε άλλες οργανώσεις. Παντού. Μετά όταν έγινε το Αντάρτικο έγινε το 43. Τότε μετέδωνε, στέλναν οι ράνες, αυτοί οι αγγελιοφόροι πηγαίνανε και δίνανε τις πληροφορίες αυτές από την Μπουμπουλίνα. Ξέραν Μπουμπουλίνα. Γιατί η Μπουμπουλίνα ήταν και πρόγονο, ήταν της μητέρας. Όχι, δεν είχε λόγο να κρύβεται, αλλά φοβότανε μην παρακολουθείτε και οδηγήσει τους Γερμανούς σε μένα. Αυτό ήταν, γιατί εγώ ήμουν ο καταστητούμενος μέχρι τότε. Αυτή τη φωτογραφία την έχουν πάρει οι Γερμανοί από το Πανεπιστήμιο και με καταζητούσαν παντού. Σε όλα τα πόστα μπλόκα παντού υπήρχε και η φωτογραφία με αυτή. Τα περισσότερα νέα, εγώ τα μάθαινα από τον αδερφό μου τον Βύρονα. Και τα καταρθώματα της αδερφής μου της Ηλέκτρας και της Ιωάννας και των παιδιών, γιατί όλα τα παιδιά βοηθούσαμε σε αυτό το θέμα. Ο καθένας με τον τρόπο του. Εδώ είναι η αδερφή μου Ιωάννα. Υψηλή κοπέλα, με θέληση μεγάλη.
τράβηξε πολλά η Ιωάννα. Και στο Χαϊδάρι έδινε θάρρος και στις άλλες κρατουμένους και τα λοιπά. Αχ, εδώ έχω την ηρωίδα μου, την Ηλέκτρα. Ένα από τα πιο ηρωικά πλάσματα που συναντήσει. Ήταν το αγέροχο κορίτσι, όπως είναι εγώ. Είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Τουλάχιστον μέχρι τα 19 μου χρόνια, εγώ είμαι το πιο ευτυχισμένο παιδί του κόσμου. Το 36 γεννήθηκε η μικρότερη αδερφή μας, η Ελενίζα. Ήταν μωρό και τον αναλούριζε και τον τραγουδούσε και όλα τα παιδιά είχαμε τρελαθεί για το μωρό αυτό. Είμαστε 7 παιδιά. Και είχαμε και τα ορφανά αυτά και τα τέσσερα και είχαμε και το προσωπικό παιδιά και ήταν μια αυλή, ένα σπίτι γεμάτο από παιδιά. Και φέρναμε και τις φίλες μας, τις μαθητές μας όλοι μαζί, τα κορίτσια στο σαλόνι με τις φίλες τους παίζανε, τις μαθητές παίζανε πιάνο και τραγουδάγανε, εμείς τα αγόρια χαλάγαμε τον κόσμο. Και για να μας περάσει απέναντι, να μας πάει σχολείο, εσύ πιάσε τη φούστα με από εδώ, εσύ πιάσε τη φούστα με την άλλη, από εσύ πιάσε την έτσι, εσύ το χέρι με το άλλο χέρι, εσύ πιάσε τον Νίκο, εσύ πιάσε τον Νέλσον, πιάσε από εκεί έτσι, και όλοι μαζί να περάσουμε απέναντι στο πεζοδρόμιο, από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Ήταν μια γυναίκα στη μέση με όλα παιδιά γύρω-γύρω και ήταν και ο κόσμος σταμάτα κοιτούσε. Να μας περάσει απέναντι. Η Μανούλα να βλέπει τα παιδιά μόνο και να είναι ευτυχισμένη. Να μαγειρεύουν για όλο τον κόσμο. Και ένα άλλο που μας έμαθε η μητέρα, γιατί η μητέρα ήθελε, το όνειρό της ήταν να έχει λεφτά, αν μπορούσε ποτέ να έχει λεφτά, να κάνει ένα βρεφοκομείο και ένα γυροκομείο. Γι' αυτό είχε υποχρεώσει τα τρία από τα παιδιά, την Ιωάννα, την Ηλέκτρα και εμένα, μας είχε να υιοθετήσουμε, ας πούμε, τρόπος του λέει υιοθετήσουμε, έναν, εγώ είχα μια γριούλα, την κυρία Κατσούρενα, που ήταν μέσα στην αυλή του 8ου Γυμνασίου, δίπλα στην εκκλησία που χτίστηκε μετά, ήταν ένα σπιτάκι παλιό και ήταν η γριούλα αυτή. Αυτή ήταν προστατευμένη δικιά μου. Έπρεπε να την ταΐζω, να την κάνω. Και την Ιωάννα, ας πούμε, που ήταν στην οδό ένα χιλέος κάτω ένα γεροντάκι. Πολλές φορές πήγαινα εγώ γιατί δεν μπορούσε η Ιωάννα να πάει. Έπρεπε να του πάμε το φαγητό κάθε Κυριακή, το σακουλάκι με τα τρόφιμά του, να του πάμε τα λεφτάκια του, όλα αυτά τα πράγματα. Της άρεσε πολύ η ελληνική αρχαία ιστορία. Μας έλεγε για τους αρχαίους, τα παιδάκια, αντί για παραμύθια, για κόκκινους κουφίτες και τέτοια, μας έλεγε ιστορίες από την αρχαία ιστορία. Τραγουδούσε ένα μοτίβο. Εγώ όταν ήμουν 17 χρονών περίπου, ανακάλυψα ότι το μοτίβο αυτό ήταν η πρώτη φορά που άκουσα του Μπετόβεν την μελωδία για βιολί και ορχήστρα του Μπετόβεν, τότε είδα ότι το μοτίβο αυτό του Μπετόβεν ήταν η μελωδία που τραγουδούσε στα παιδιά. Τα τα τι τα τα ρίρο, ρίρα ρίρα ρίρο, παμ 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 παρα, να ρα ρι ρα ρο. Και θα αρχίζει μετά αυτό ήστα και το τρίτο μια μελωδία που ήταν χαρούμενη. Τα 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 τα. Το θυμάμαι απ' έξω γιατί το τραγουδούσε ο Μάκερ, ήταν ένα μοτίβο που το ξέραμε την Μανούλα που τραγουδούσε. Και έφαζε και με μερικά και ωραία λόγια μέσα δικά της για το μωρό. Και την αυτοσχεδιάζει κανείς. Τα ρούχα της μυρίζαν πάμπτε και το ντουλάπι της βιολέτα της Πάρμας. Ενώ είχε αρώμα το πουλίο ο πατέρας μου, είχε σανς διάφορα, εκατοντάδες αρώματα, ξένα, αλλά εκείνη είχε, σε αυτό ήταν το αρώμα που είχε, η βιολέτα της Πάρμας, στην εποχή εκείνη. Το μόνο που θυμάμαι με αγάπη πάντοτε ήταν που μου έξινε τα μαλλιά έτσι ελαφριά. Εγώ ήμουν ξαπλωμένος και εκείνη με χάιδευε. Στα μαλλιά έτσι μου έκανε. Αυτό ήταν το χάρι της.
όταν ήμουν άρρωστος. Ήταν μια γλυκιά μάνα. Το Ιανουάριο του 1942 με έστειλε στο βουνό. Εδώ κατάκα σημειώσεις για την Γιόλα, για τη Σκαλούλα, για τον Μανέο, τότε που είχα πάει απάνω, για το Διάμεση, αυτό που με έμαθε τα κριτικά, ο Πόντος που με έμαθε τα κριτικά. Τους Ιταλούς, για αυτούς που ερχόντουσαν να πάνε στο βουνό, εγκυλιοφόροι. Έφτασε στην Αθήνα και ήταν βραδάκι. Και πήγα από τα πρώτα, το πρώτο που πήγα στο σπίτι της κοπέλας που αγαπούσα, Ελπίδος 3. Ύστερα από εκεί πήγα στο σπίτι μου 12 παρατέταρτο και τα έπαγε 12 ήταν το κορφού ήταν. Δηλαδή σταμάταγε η κυκλοφορία. Χτυπάω το κουδούνι, νύχτα ήταν. Χτυπάω το κουδούνι μια-δύο φορές και ανοίγει το παράθυρο από πάνω, στον δεύτερο όροφο. Και ήταν η μητέρα. Και λέει, ποιος είναι? Εγώ λέω, ποιος εσύ? Εγώ. Κατάλαβε τη φορή μου. Και κατέβηκε κάτω. Θυμάμαι πόση ώρα καθίσαμε αγκαλιά μαζί. Θυμάμαι το έχουν φέρει δάκρυσα. Καθίσαμε αγκαλιά μαζί. Και με πήρε μέσα. Τι πως κατέβεις κάτω, γιατί είχε πει και στους Εγγλέζους να μην με αφήσει να κατεβώ εγώ κάτω. Του είπα, μια αποστολή και θα την πω και τα λοιπά. Προσπάθησα εγώ να το ρίξω στο πατριωτικό. Κατάλαβες. Δικαιολογία. Λοιπόν, και πρέπει να κάνουμε μια ομάδα και τα λοιπά. Και καθίσαμε. Είχαμε, τότε υπήρχε σε όλα τα παράθυρα, υπήρχαν κουρτίνες αυτές και στα τζάμια για να μην φαίνονται τα φώτα απ' έξω σε όλη την Αθήνα, όλη τα σπίτια. Και έτσι καθίσαμε ασφαλείς στην κουζίνα μάλιστα, κάτι μου φτιάξε, κάτι έφαγα, αφού ανταλλάξαμε τις, όλο αγκαλιά με είχε, όλο με φιλούσε και αφού ανταλλάξαμε μου είπε όλα τα νέα τα δικά της, της είπα και εγώ για το βουνό, απέφυγα να της πω πολλά πράγματα στο βουνό που γινόντουσαν, για να μην τη στεναχωρήσω. Και σε μια στιγμή αντίκρισα, είδα ότι είχε 4-5, ίσως λιγότερο, 3-4-5 άσπρες τριχούλες στα μαλάκια της. Και έτσι λέω, μαμά, έχεις άσπρες τριχούλες. Μου λέει, ναι, μου λέει. Λοιπόν, και εγώ αμέσως λέω, δώσε μου το τσιμπιδάκι σου, των φρυδιών. Και πήγα, θυμάμαι, στην τουαλέτα, πήρε το τσιμπιδάκι και την έβαλε και γελούσε. Και δεν ήθελα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τις έβγαλα, όσοι τρεις-τέσσερις που ήταν πέντε, τις τα έβγαλα τις τρικούλες αυτές. Τελευταία συνάντηση με τη μητέρα ήταν στο εργοστάσιο του Σπύρου του Κρασά, όπου εγώ κρυβόμουν, ήταν στο Δουργούτι, ήταν ακριβώς πίσω από το εργοστάσιο του Φίξ. Όλοι σχεδόν οι εργάτες, εκτός από μερικούς, ήταν Αρμένοι, οπλισμένοι όλοι και όλα αυτά. Και μάλιστα οι Γερμανοί δεν τολμούσαν ποτέ να μπουν στο Δουργούτι, δεν τολμούσαν να μπουν. Εκεί, ύστερα από ορισμένες συνεννοήσεις και τα μέτρα που λαμβάναμε πάντοτε, και ήταν έξυπνα μέτρα, γιατί αυτά τα οργάνωνε ο πατέρας μας αυτά τα μέτρα. Συναντήθηκα με τη μητέρα, ήρθε με δύο ανθρώπους δικούς μας, της οργανώσεως, την υποδεχτήκαμε και μίλησε στους εργάτες. Ήταν τόσο πολύ οι εργάτες ενθουσιασμένοι με το λόγο της μητέρας, τους μίλησε για ένωση και όταν μιλούσε η μητέρα έβγαζε από μέσα της μια γοητεία, εκείνη το σταυτερό γέλιο της, τα μεγάλα της μάτια. Παρόλο που ήταν, εγώ την έβρισκα πολύ κουρασμένη. Και αφού της μίλησε για την πατρίδα,
ενθουσιάστηκαν τα παιδιά τόσο πολύ που όλοι την αγκάλιαζαν, τη φιλούσαν και στο τέλος έφεραν και φαγητά από τα αρμένικα και κρασί για να τις κάνουν το γεύμα, να φάμε όλοι μαζί. Ήταν μια ωραία ημέρα, αλλά ουσιαστικά ήταν το τελευταίο αντίο αυτό. Ήταν πολύ κουρασμένη. Και διότι ήξερε, γνώριζε ότι το τέλος φτάνει. Παρόλο δεν μας χώριζε πολύ μεγάλο διάστημα από την απελευθέρωση, αλλά είχαν συλληφθεί πολλοί συνάδελφοι, συναγωνιστές από άλλες οργανώσεις και φοβόταν ότι κάποιος θα μαρτυρήσει, όπως και έγινε. Κάποιος θα βασανιστεί και θα μαρτυρήσει, όπως και έγινε έτσι. Και μάλιστα όταν επικοινώνησα την άλλη μέρα με τον πατέρα, μου είπε ότι ήταν, του είπε ότι ήταν κουτενίδα κουρασμένη τη μητέρα και μου είπε ότι είχε και λύγκους και ότι να τη βάλουμε στον Ερυθρό Σταυρό επηγόντως, διότι είχε λύγκους. Και πράγματι, πάντα τα είδε με Σολωρά και οι άλλοι του Ερυθρού Σταυρού, γιατί οι δικοί μας, τη βάλανε στον Ερυθρό Σταυρό. Ύστερα από 5-6 μέρες περίπου οι Γερμανοί τη συνέλαβαν. Είχαν μάθει για την οργάνωση Μπουμπουλίνα ότι αρχηγός είναι γυναίκα. Δεν μπορούσαν αυτό να το έρθει στο μυαλό. Λοιπόν, όταν το εβεβαιώθησαν, την κακοποίησαν. Δηλαδή την πήραν αμέσως, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που την συνέλαβαν με βία, με βίαιο τρόπο. Φτηνόδη τρόπο. Πήρανε και ύστερα πήραν και την ταυτοχρόνως πήραν και τα παιδιά. Άλλη ομάδα είχε κυκλώσει το σπίτι και πήρε και τα παιδιά. Και εδώ διαβάζω στην μεταπολεμική έκθεσή του ο Μιχάλης Αρκινός, ο γιατρός της Ηλέλλας εδώ στο νοσοκομείο και σε ωραία καθαρέβουσα και λέει τα εξής. Εκ των παραθύρων του νοσοκομείου πολλοί δακρύοντες οφθαλμοί παρακολουθούν μέχρι ότου εξαφανιστεί το απάγον την εθνομάρτυρα αυτοκίνητων μετά των τιμίων της. Την ευασάνισαν πάρα πολύ. Της έφεραν τα παιδιά την μπροστά, βάλαν το πιστόλι στον Έλσονα απάνω και της είπε ότι θα την άξουν στα μυαλά στον αέρα. Το Βιλονάκο το ίδιο, τον είχαν τραυματίσει τα πόδια, του είχαν δέσει τα πόδια σε ένα όπλο ανοιχτά εκεί και είχε ακόμα τα σημάδια μέχρι που πέθανε, μαύρα και άσπρα σημάδια στα πόδια του. Και το κακό είναι που τα βασάνιζαν μπροστά στη μητέρα για να μαρτυρήσει η μητέρα. Ήταν η Ιωάννα, η Λέκτρα, ο Βίρον, η Νεφέλη και ο Νέσον. 5 παιδιά. Πέντε από τα παιδιά της τα είχαν μέσα. Τη βασάνισε πολύ. Το αίμα των παιδιών μου είναι ελληνικό και είναι Έλληνες και το δίνουν για την πατρίδα τους. Αλλά το αίμα αυτό θα σας πνίξει. Το αίμα των παιδιών μου θα σας πνίξει. Τους είπε αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί που πήραν, τους πήραν από το Χαϊδάρι να τους εκτελέσουν το βράδυ εκείνο, το τελευταίο στις 7 Σεπτεμβρίου. Τους πήραν από το Χαϊδάρι μετά τις 6 ώρα, τους βάλανε πάνω στα αυτοκίνητα και ήταν η μητέρα που έκανε έτσι το χεράκι της στα παιδιά. Αυτή ήταν γνωστά τα αυτοκίνητα αυτά που τους πέραν και τους πήραν ομάδες ή στην Μέρλιν και την άλλη μέρα τους εκτελούσαν ή στο σκοπευτήριο ή αλλού. Μαζί της ήταν και ο Χούπης, ο Γιαννάκης ο Χούπης, ο οποίος εκτελέστηκε και έριξε και ένα σημείωμα από το αυτοκίνητο
το οποίο ευρέθηκε από κάποιον και το δώσαν στον πατέρα του, ένας ιερέας ήταν ο πατέρας, ένας ψηλός άνδρας, έτσι, παπάς. Ζητάει συγγνώμη από την οικογένειά του που θα τους δώσει με το θάνατό του λύπη στο σημείο με αυτό. Πάμε για εκτέλεση, λυπάμαι που σας έσυνα. Και αυτό βρέθηκε, το σημείο με υπάρχει ακόμα. Όταν πήγαμε εκεί στο μέρος ακριβώς της εκτελέσεως, ήταν οι κάλικες των πολυβόλων διασπραμμένοι εκεί και μπορούσε να δεις πού ήταν κάθε πολυβόλο ανάλογα με τις κάλικες. Παπουτσάκια, κουμπιά, κομμάτια από υφάσματα από τις σφαίρες. Όταν εξετελέστηκε ήταν 44 χρόνων νέα κοπέλα ακόμα. Μια γυναίκα. Αλλά εγώ θα ήθελα σήμερα να μιλήσω και επίσης για την Λέχτα, τη γενναία αυτή κοπέλα που έχει τραβήξει τόσα πολλά από τους Γερμανούς, την Ιωάννα, τον Βίρον, τον βασάνισαν τόσο πολύ οι Γερμανοί. Και πώς γλιτώσαν τα παιδιά τη τελευταία στιγμή από την εκτέλεση. Περιστάσεις. Ούτε εγώ είχα φανταζόμενο στη ζωή που ήμουν το πιο ευτυχισμένο παιδί του κόσμου μέχρι 19-20 χρονών. Είμαστε μια οικογένεια αγαπημένη, ωραία σχολεία, ωραία εποχή. Φανταζόμενο ποτέ ότι θα βασανιστώ ή θα πάω στα βουνά ή θα σκοτώνω ανθρώπους, θα με σκοτώνουν κτλ. Κανείς δεν φανταζόταν τι θα συμβεί. Οι περιστάσεις είναι που κάνανε. Έδωσαν απλώς ευκαιρία στη μητέρα σε αυτό το όμορφο, ό,τι είχε μέσα στα ωραία, να εκδηλωθούν. Αυτό για τη Λέδα και γιατί το έκανε αυτό. Αλλά μου φαίνεται και εσύ θα το έκανε. Αν ήσουν την εποχή εκείνη να έχει γεννηθεί.